Μια ουσιαστική παρέμβαση που αποκτά όμως και συμβολικές διαστάσεις. Ο ετήσιος καθαρισμός της φωλιάς στο τζαμί της Καλούτσιανης εν ώψη της έλευσης του πελαργού έχει γίνει συνήθεια αλλά και υποχρέωση της πόλης για την προστασία ενός είδους που συμβιώνει στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων. Συνεργεία του Δήμου Ενιτών με τη συνδρομή της πυροσβεστικής προχώρησαν το πρωί της Κυριακής στον καθαρισμό της φωλιάς των πελαργών στο τζαμί. Απομακρύνθηκαν κυρίως κλαδιά από τα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή και ως αφήνει το πέρασμα του χρόνου ώστε η φωλιά να είναι καθαρή και έτοιμη. Από την άλλη πλευρά, μέσα στην κατήφια των ημερών, η εικόνα των πελαργών που έχουν ταξιδέψει από πολύ μακριά για να βρεθούν στον ουρανό της πόλης σίγουρα μπορεί να προσφέρει και μια νότα αισιοδοξίας. Ο αντιδήμαρχος Αριστίδης Παπάς αναφέρθηκε σε μια από τις πιο όμορφες παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου και ευχήθηκε ο ερχομός των πελαργών και της Άνοιξης να φέρουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ Άρης Μπαρτζόκας ευχήθηκε από τη μεριά του να είναι ένας καλός ιονός για την γρήγορη επιστροφή στην κανονικότητα μακριά από τον κορονοϊό. Μετά από αιτήματα των δημοτών να προβούμε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε λίγο τη φωλιά του πελαργού, συνεργείο του εργοταξίου μαζί με την πυροσβεστική ήρθαμε σήμερα να μπορέσουμε να προλάβουμε να καθαρίσουμε τη φωλιά, γιατί όπως ξέρουμε στα μέσα Μαρτίου έρχονται οι πρώτοι πελαργοί. Ήδη το συνεργείο τελειώνει το καθαρισμό. Το μόνο που ήθελα να ευχαριστήσω είναι να ευχαριστήσω την πυροσβεστική, η οποία ήταν άμεση η κινητοποίηση που ζητήσαμε τη συνδρομή της να μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε να το καθαρίσουμε. Το μόνο που μπορώ να πω στα παιδιά, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουμε ότι ο πελαργός έρχεται κάθε χρόνο περί τις 25 Μαρτίου. Όλοι ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Αντιδήμαρχο να έρθει σε επαφή με την πυροσβεστική, να καθαριστεί η φωλιά όπως κάθε χρόνο, για να δώσουμε μια ευχάριστη νότα, μια ανοιξιάτικη νότα στη στενοχώρια που περνάμε τον τελευταίο καιρό με την εξάπλωση του κορονοϊού. Χτες ήταν αιαρινή ησημερία. Από σήμερα η μέρα είναι μεγαλύτερη από τη νύχτα. Έτσι, βαδίζοντας σε πιο όμορφες και πιο μεγάλες μέρες, ελπίζουμε ο πελαργός που θα έρθει να μας φέρει την αισιοδοξία και να μας απαλλάξει από τον κορονοϊό.